Δόξα, δόξα, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο που και σήμερα έχουμε αυτή την ευκαιρία και το προνόμιο να είμαστε μαζί και να μοιραστούμε το Λόγο του Κυρίου και τα θαυμάσια καλά νέα ότι ο Χριστός ανέστη, ο Χριστός είναι αναστημένος. Αλληλούια! Ήδη έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα από το Πάσχα των Καθολικών, σήμερα είναι το Πάσχα των Ορθοδόξων, και σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την Ανάσταση του Σωτήρα μας Χριστού, του Γιού του Θεού, του Ζωντανού, του Μοναδικού Θεού, το Σωτήρα που μας δίνει ελπίδα, την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Πόσο ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί Αυτός αναστήθηκε για να δείξει το δρόμο για τον ουρανό, το δρόμο για την ελπίδα, το δρόμο για την νέα αιώνια ζωή που μόνο Αυτός δίνει. Και τη δίνει πλούσια. Είναι αυτός που ήρθε, έζησε σαν άνθρωπος, άφησε το θρόνο του στον ουρανό, ήρθε, έζησε ανάμεσά μας, άφησε το θρόνο του, έδειξε υπακοή στους γονείς του, έδειξε υπακοή στους θεϊκούς νόμους, στον νόμο του Μωυσή, και καθώς έζησε ενάρετα, αντιστεκόμενος και αρνούμενος στην αμαρτία, ον αναμάρτητος, ήρθε μετά να διδάξει αυτό που έχει βιώσει. Ήρθε να διδάξει αυτό που έχει ζήσει, για να μας δώσει παράδειγμα ότι όπως αυτός μπόρεσε να νικήσει την αμαρτία, έτσι και εμείς. Όπως μπόρεσε να νικήσει την αμαρτία και αυτόν που κρατάει, που έχει την αμαρτία και το κράτος αμαρτίας στο διάβολο, να το συντρίψει, έτσι και εμείς. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να πάρει την αμαρτία σου, την αμαρτία μου, την αμαρτία όλου του κόσμου, για να ζήσουμε ελεύθεροι μέσα από το δικό του θάνατο, μέσα από τις πληγές του, μέσα από τα μαστιγώματά του, μέσα από αυτά που πέρασε. Εμείς πήραμε γιατριά φυσική, γιατριά πνευματική, τακτοποίηση και αποκατάσταση αιώνια. Ο Θεός της ελπίδας, ο Ιησούς Χριστός, ο Κυριός μας, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο τάφος, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο θάνατος, αλλά αναστήθηκε για να μας δείξει τον δρόμο για τον ουρανό, τον δρόμο προς τον Πατέρα, τον δρόμο της αιώνιας ζωής. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η προνοιά Του είναι πράγματι θαυμάσια για μας. Σήμερα παντού λένε «Χριστός Ανέστη». Γιορτάζουν το Πάσχα, το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Κάπως παρόμοια στο φυσικό κόσμο είχε γίνει και το πέρασμα του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη της υπόσχεσης. Είχε γίνει το πέρασμα του εξολοθρευτή αγγέλου που σκότωσε όλους αυτούς τους άπιστους και τα πρωτοκάτους που εναντιονόντουσαν στο λαό Ισραήλ, και προσπέρασε, πέρασε το κατόφλι των σπιτιών των Εβραίων, γιατί είχαν βάψει τους παραστάτες προφητικά με το αίμα του Ιησού Χριστού, με το αίμα του Αρνιού που συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό. Όταν πέρασε ο εξολοθρευτής άγγελος, είδε το αίμα και προσπέρασε εκεί. Δεν έκανε κακό, δεν έριξε θανατικό. Έτσι και εμείς με το αίμα του Ιησού Χριστού σήμερα σωζόμαστε. Περνάει ο θάνατος, περνάει ο διάβολος, περνάει κάθε κακό μακριά. Γιατί βλέπουν ότι εδώ δεν μπορώ να μπω σε αυτό το σπίτι, δεν μπορώ να μπω σε αυτό το σώμα, δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μυαλό, σε αυτή τη σκέψη, γιατί εδώ έχει το αίμα του Ιησού Χριστού. Κάθε ένας που έχει αναγνωρίσει τις αμαρτίες του και έχει μετανοήσει ζητώντας τη συγχώρεση του Ιησού, έχει την προστασία, την κάλυψη αυτομάτως του Ιησού Χριστού. Αμέσως γίνεται ένα νέο δημιούργημα. Τα παλιά πέρασαν, λέει ο Λόγος του Θεού. Είσαι ένα νέο δημιούργημα επειδή δέχτηκες τον Σωτήρα Χριστό που έχει αναστηθεί. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αν ο Ιησούς δεν είχε αναστηθεί, θα είμαστε οι χειρότεροι από όλους. Μάταια θα ήταν η ελπίδα μας. Αλληλούια, αλλά ο Χριστός ανέστη, ο Χριστός αναστήθηκε. Αυτός έγινε το πέρασμά μας από το θάνατο στη ζωή. Έγινε ένα πέρασμα, ένα Πάσχα Ανάστασης. Δόξα στον Θεό. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, 24 κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Λουκάς, 24 κεφάλαιο, 6 εδάφιο. Δεν είναι εδώ,
αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πως είχε μιλήσει, ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι ο γιος του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και θυμήθηκαν τα λόγια του. Θυμήθηκαν τα λόγια αυτού που είχε ορίσει το κάθε τι και την κάθε λεπτομέρεια για να μας οδηγήσει αυτή η λεπτομέρεια και αυτή η τακτοποίηση στην αιώνια ζωή, από τον θάνατο στη ζωή. Τι καθόσαστε εδώ και κλαίτε, τι περιμένετε εδώ πέρα, θυμηθείτε τι σας είπε. Και εμείς έχουμε ανάγκη να θυμηθούμε το Λόγο του Θεού, έχουμε ανάγκη να μελετάμε το Λόγο του Θεού για να έρχεται το Άγιο Πνεύμα να μας θυμίζει, να μας υπενθυμίζει τις υποσχέσεις που ο Θεός Πατέρας έχει για μας, που έχει για μένα και για σένα, και δεν τις αφήνει ποτέ, δεν τις ξεχνάει ποτέ. Ο Κύριος φροντίζει να μας τις θυμίζει. Θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, από το 16 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο μέχρι το 14, ίσως και 20, μπορείτε να το δείτε στο σπίτι. Και αφού αναστήθηκε, διαβάζω στο 9, την πρώτη μέρα της εβδομάδας φάνηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε το ανήγγειλε σε αυτούς που είχαν σταθεί μαζί του, ενώ πενθούσαν και έκλαιγαν. Και εκείνοι, όταν άκουσαν ότι ζει και ότι αυτή τον είδε, δεν πίστεψαν. Και μετά από αυτά φανερώθηκε με άλλη μορφή σε δύο από αυτούς, ενώ περπατούσαν και πήγαιναν στο χωράφι. Και εκείνοι πήγαν και το ανήγγειλαν στους υπόλοιπους, αλλά ούτε και σε εκείνους πίστεψαν. Ύστερα φανερώθηκε στους 11, ενώ κάθονταν στο τραπέζι και επέπληξε την απαιστία τους και τη σκληροκαρδία, επειδή δεν πίστεψαν σε εκείνους που τον είχαν δει αναστημένο. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Στην αρχή διαβάσαμε στο προηγούμενο εδάφιο ότι τους είπε ο Άγγελος δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Τους είπε μάλιστα λίγο πιο πέρα, τι ζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς. Δεν μπορεί ο αναστημένος Ιησούς να είναι μέσα στους τάφους. Δεν μπορείτε να ψάξετε να βρείτε το Χριστό στους τάφους. Δεν μπορεί να βρεις το Χριστό μέσα σε νεκρές καρδιές που είναι ζωντανοί τάφοι. Ο Ιησούς Χριστός θα βρεθεί, μπορεί να τον βρεις μέσα από το Λόγο Του που θα στο μεταφέρουν τα παιδιά Του, τα παιδιά του ζωντανού Θεού, αυτοί που έχουν δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Η καρδιά τους από τάφος νεκρός πνευματικά που ήταν, έγινε ένας θρόνος ζωής, γιατί καθώς ήρθαν σε επίγνωση, όποιος έρχεται σε επίγνωση το ποιος είναι ο Θεός και τι αγάπη έχει ο Θεός Πατέρας να στείλει το Γιο Του για μας εδώ στη γη να σταυρωθεί, τότε αυτή η επίγνωση μας οδηγεί, μας αυξάνει την πίστη που μας οδηγεί σε μετάνοια. Η επίγνωση δημιουργεί πίστη που οδηγεί σε μετάνοια, παύλα τακτοποίηση. Και αμέσως ο τάφος εδώ που μπορεί πνευματικά κάποιος να είναι νεκρός έρχεται και παίρνει ζωή, γιατί ο Ιησούς μπαίνει μέσα του και κάνει την καρδιά του θρόνο. Άσε το Πνεύμα του Θεού να σε οδηγήσει σήμερα. Άκουσε τα λόγια του Κυρίου. Και ακόμα και τώρα που ακούς, ακόμα και δεν καταλαβαίνεις. Εσύ Κύριε, δεν θέλω να είμαι πνευματικά νεκρός. Το σώμα μου να είναι σαν ένας πνευματικός τάφος. Θέλω να είμαι ζωντανός. Θέλω το σώμα μου να είναι ναός του Πνεύματός Σου, ναός του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω εσύ να έχεις το θρόνο σου μέσα στην καρδιά μου. Ο Κύριος θα το κάνει τώρα. Και ήδη το κάνει τώρα. Ήδη ιερουργεί μέσα στην καρδιά σου. Αλληλούια, ο Ραμπασά, ο Κύριος βλέπει την καρδιά σου και ιερουργεί. Αλληλούια, γιατί ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε πτώματα πνευματικά, τάφοι, ζωντανοί νεκροί, όπως λέει αλλού ο ίδιος, αλλά θέλει να είμαστε ζωντανοί, ζωντανοί αναστημένοι, γιατί γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό και τη δύναμη της Ανάστασης. Αλληλούια.
Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, όποιος γνωρίζει τον Χριστό, γνωρίζει τη δύναμη της Ανάστασης. Και θυμήθηκαν τα λόγια που τους είχε πει, ότι θα σταυρωθεί, την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Μετά παρουσιάστηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, μετά παρουσιάστηκε στη μητέρα του, στη Μαρία λέει τη μητέρα του Ιακώβου, στην άλλη Μαρία. Μετά παρουσιάστηκε σε αυτούς τους δύο που περπατούσαν προς τους Εμαούς. Και πάλι, όταν πήγαν και το είπαν στους μαθητάς, δεν το πίστευαν. Δεν αποκλείεται, δεν είναι έτσι. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε. Για σκέψου, πόσα πέρασε, τι βασανιστήρια, τι μαρτύρια. Αλλά αναστήθηκε για να μας δικαιώσει, για να τακτοποιηθούμε, να τακτοποιήσουμε τη ζωή μας και τη σχέση μας μαζί Του. Αιώνια. Και να έρθει τώρα κάποιος και να σου πει, μπα, ποιος Χριστός. Φού είναι αυτός, δεν υπάρχει, δεν αναστήθηκε. Μην ακούς τον ψεύτη το διάβολο. Αυτό που διαφθείρει και διαβάλλει τη σκέψη σου με ψέματα, με παραμύθια, μην τα δέχεσαι. Δέξου τον λόγο που είναι ο λόγος που σώζει, ο λόγος σωτηρίας, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Και πρώτο εμένα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κύριε, σώσε με, λέει σε με. Πες το τώρα, ο Κύριος θα σου αποκαλυφθεί και θα σε ελεήσει και θα σε σώσει. Αλληλούια. Ιωάννης 2:22 διαβάζω. Όταν λοιπόν αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό τους το έλεγε και πίστευαν τη Γραφή. Πίστεψαν στη Γραφή και στο λόγο που ο Ιησούς τους είχε πει. Αναστήθηκε. Πώς? Άρχισαν να το συζητάνε όταν τους το είπανε. Αναστήθηκε ο Χριστός. Τώρα θυμόμαστε, μας το είχε πει. Μας το είχε πει. Πω, τι λάθος κάναμε, πώς αφιβάλαμε, πώς αμαρτήσαμε, πώς δείξαμε απιστία. Μας το είχε πει. Ο Ιησούς τους το είχε πει. Και όπως τους το είχε πει, με αυτή τη σιγουριά και τη βεβαιότητα, αναστήθηκε για να γνωρίζουμε και εμείς, για να γνωρίζουμε και εμείς ότι σίγουρα, βέβαια, αναστήθηκε ο Χριστός. Και αφού αυτός είναι αναστημένος και ζει στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας, όπως μας λέει η Βίβλος, τότε είμαστε σίγουροι ότι και εμείς θα πάμε μια μέρα εκεί. Αν και πνευματικά ήδη είμαστε, γιατί λέει, όπως κάθισε τα δεξιά του Πατέρα, μας συνεκάθισε και μας. Μας έβαλε δίπλα στον χρόνο Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Β' Τιμωθέου διαβάζω επιστολή. Β' Τιμωθέου, επιστολή, κεφάλαιο 2, εδάφιο 8. Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό από το σπέρμα του Δαβίδ, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που αναστήθηκε από τους νεκρούς, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου. Να το θυμάσαι. Μην το ξεχνάς, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, Χριστός ανέστη, Χριστός ανέστη. Αλήθως ο Κύριος, αλήθεια, αναστήθηκε. Ναι, το θυμάμαι, το γνωρίζω, είναι αναστημένος. Αν ήταν αναστημένος δεν θα τον είχα γνωρίσει, δεν θα είχα αναγεννηθεί. Η επίγνωση της Ανάστασης του Ιησού Χριστού είναι που οδηγεί τον άνθρωπο σε μια νέα γέννηση. Πνευματική γέννηση, αναγέννηση και τακτοποίηση στη σχέση του με τον Θεό. Η επίγνωση της Ανάστασης. Η επίγνωση της Ανάστασης οδηγεί τον άνθρωπο στην αναγέννηση. Και όταν λέω αναγέννηση, μιλάω για μια νέα πορεία, για μια νέα σχέση, για μια γνώση, για μια επικοινωνία που ποτέ ο άνθρωπος δεν είχε με τον Θεό, αλλά έχει τώρα από τη στιγμή που του αποκαλύπτεται ότι ο Χριστός πέθανε για αυτόν, για να πάρει την ποινή της αμαρτίας του, που είναι θάνατος, για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος και να μπορεί να ζήσει αιώνια, γιατί ο Ιησούς, ο δίκαιος, πέθανε για αυτόν τον άδικο, για μένα, για σένα, για τον καθένα. Ο δίκαιος πέθανε για τους αδίκους, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αναστήθηκε, δεν μπόρεσε ο τάφος να τον κρατήσει. Να θυμάσαι ότι ο Χριστός αναστήθηκε, να είσαι σίγουρος, λέει ο Απόστολος Παύλος, να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό
από το σπέρμα του Δαβίδ που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Θα το θυμάσαι. Είναι αναστημένος. Μην το ξεχάσεις. Ο Ιησούς είναι αναστημένος. Μην το ξεχάσεις ποτέ. Διαβάζω επιστολή Α. Πέτρου. Α. Πέτρου επιστολή. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, σύμφωνα με το πολύ έλεος, μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Έχουμε, λέει εδώ, ζωντανή ελπίδα, γιατί αναγεννηθήκαμε μέσα από την Ανάσταση. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι η επίγνωση της Ανάστασης μας αναγεννά. Τι λέει εδώ? Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι άξιος ευλογίας ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, σύμφωνα με το πολύ έλεος του, μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα. Πώς μας αναγέννησε? Μέσα από την επίγνωση της Ανάστασης. Γιατί λέει εδώ πέρα, μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα διαμέσου της Ανάστασης. Διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Η επίγνωση της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς είναι αυτή που σε φέρνει σε αναγέννηση, που μας φέρνει σε αναγέννηση, που αυξάνει την πίστη μας για να πάρουμε την αναγέννηση και να περπατήσουμε μια ζωή νικηφόρα και θριαβευτική ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στον εχθρό, ενάντια σε κάθε κακό. Όχι πια ως κακομύριδες που ζούσαμε στο σκοτάδι, ως πνευματικά νεκροί, αλλά ως παιδιά του Θεού, βασιλόπουλα, ελεύθερα, ευλογημένα, που προετοιμάζουν το ερχομό του Κυρίου μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Α. Πέτρου διαβάζω, 3.21. Α. Πέτρου 3.21 λέει μέσα σε αυτό, το δεύτερο μέρος, λέει: σώζει σήμερα και μας το βάφτισμα. Πώς μας σώζει το βάφτισμα? Διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Το βάφτισμα, που είναι εντολή του Ιησού Χριστού, που λέει ότι όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί, μας σώζει η πράξη του βαπτίσματος μέσα από την επίγνωση, μέσα από την πράξη, την επίγνωση της Ανάστασης του Χριστού. Έτσι λέει εδώ, σώζει και εμάς το βάφτισμα σήμερα διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, διαμέσου της επίγνωσης της Ανάστασης του Ιησού Χριστού σωνόμαστε. Εάν δεν έχεις έρθει σε επίγνωση να κατανοήσεις ακριβώς και πλήρως το μεγαλείο της αγάπης του Θεού που έστειλε τον Ιησού πάνω στο Σταυρό και τον ανέστησε για να λυτρωθείς, για να αποφύγεις την κόλαση, το διάβολο και όλο τι κακό έχει για τον άνθρωπο και για σένα, η επίγνωση αυτή, εάν δεν έρθεις σε αυτή την επίγνωση της Ανάστασης, δεν μπορεί να ξεφύγεις από τα χέρια του διαβόλου. Όταν όμως έρθεις σε αυτή την επίγνωση, είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερη, σαν παιδί του Θεού να χαίρεσαι τη ζωή σου ενάντια στον εχθρό. Μεγάλη υπόθεση, η επίγνωση διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Έτσι ακολουθούμε την εντολή του, βαφτιζόμαστε στο νερό, γιατί ο Ιησούς είπε ότι όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί, όχι όποιος το βαφτίσουνε, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Και πότε πάω στο βάφτισμα? Όταν έχω ήδη επίγνωση ότι ο Χριστός είναι αναστημένος και βαφτίζουμε στον αναστημένο Ιησού Χριστό. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι μια πράξη αποβολής της βρωμιά μας, ιδώσαμε, κάνουμε ένα μπάνιο να φύγει ο υδρότας μας, ξέρω εγώ τι, αλλά είναι πράξη αφιέρωσης στο βάφτισμα. Αφιέρωση στον Ιησού Χριστό με αγαθή συνείδηση. Κύριε, σε σένα αφιερώνουμε, γιατί εσύ είπες να βαφτιστώ. Εάν πιστέψω, να βαφτιστώ για να σωθώ. Πιστεύω τώρα, Κύριε, σε σένα. Μετανοώ για τις αμαρτίες μου και θα βαφτιστώ μέσα σε σένα. Γιατί μέσα στο βάφτισμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ντυνόμαστε το Χριστό. Πεθαίνει ο παλιός άνθρωπος μέσα στο νερό που μπαίνει, ο πρώτερο αμαρτωλός,
Βγαίνει ο νέος άνθρωπος που έχει δυθεί τον Ιησού Χριστό, ελεύθερος από τις αμαρτίες, φωτεινός, όχι σκοτεινός, ευλογημένος, με τη σφραγίδα εδώ, Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να σε πάρει από τα χέρια του. Είσαι σφραγισμένος μετά, είσαι παιδί του ζωντανού Θεού. Γιατί? Γιατί ήρθε σε επίγνωση της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι αναισθημένος. Ο Χριστός αναστήθηκε. Και όπως λέει Α Κορινθίους, ο Λόγος του Κυρίου, Α Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 5 και 7 εδάφιο, διαβάζω, Α Κορινθίους κεφάλαιο 5 εδάφιο 7. Καθαρίστητε λοιπόν από την παλιά ζήμη, καθαριστείτε για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζημοι, επειδή το δικό μας Πάσχα θυσιάστηκε για χάρη σας ο Χριστός. Το δικό μας Πάσχα θυσιάστηκε για χάρη σας ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιο Πάσχα? Το Πάσχα της μετάνοιας, το Πάσχα της τακτοποίησης, το Πάσχα που πέρασες από το σκοτάδι στο φως, όπως έγινε με τους Αιγυπτίους που είπα στην αρχή, που προσπέρασε ο εξολοθρητής άγγελος, γιατί είχαν βάλει το αίμα του αρνιού στους παραστάτες στο σπιτιό τους, και προσπέρασε ο εξολοθρητής άγγελος. Δεν πείραξε κανέναν που ήτανε, έκανε αυτό που ο Θεός του είπε, έχει βάλει συμβολικά το αίμα του Χριστού εκεί, μέσα από το αρνί, συμβόλιζε τη θυσία του Χριστού στο μέλλον. Η θυσία αυτή του Ιησού Χριστού είναι που μας σώζει και εμάς σήμερα, το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει, το Πάσχα το δικό μας, το πέρασμα το δικό μου και το δικό σου από το θάνατο στη ζωή, από τον πνευματικό θάνατο στη ζωή, είναι μέσα από τη θυσία του Χριστού. Ο Χριστός λέει, θυσιάστηκε για χάρη μας. Ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε αμαρτία, αν σφάλαμε, αν ξεφύγαμε, αν παρακούσαμε τον Θεό ή αν τώρα ερχόμαστε στον Θεό για να γνωρίζουμε ότι είμαστε ελλειπείς. Κύριε, συγχώρεσέ με. Αναγνωρίζω ότι εσύ σου θυσιάστηκες για μένα. Σου παραχωρώ τη ζωή μου. Σε βεβαιώνω, σου υπόσχομαι ότι θα σε ακολουθώ με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη διάνοια. Έτσι λέει ο Λόγος του, έτσι θέλει ο Θεός να αγαπάμε ολοκληρωτικά. Ιωάννης, Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 11:25. Και λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Τι λέει ο Ιησούς? Εγώ είμαι η Ανάσταση. Εγώ είμαι η Ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Εγώ είμαι η Ζωή. Και αν κάποιος πεθάνει θα ζήσει. Μα πώς θα ζήσει που θα πεθάνει φυσικά? Πνευματικά δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια. Και όποιος δέχεται τον Ιησού Χριστό δεν θα πεθάνει ποτέ. Ακόμα και αν κάποιος πέθανε ή κάποιοι έχουν πεθάνει πιο πριν εν Κυρίω, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε πιο ωραία νέα, στη Β' Θεσσαλονίκη, λέει, δεν θέλω να αγνοείτε για αυτούς που κοιμήθηκαν. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή ο Κύριος, θα έρθει ο Άγγελος Κυρίου, θα σε αρπίσει. Και τότε αυτοί που κοιμήθηκαν θα πάρουν τα σώματά τους και θα πάνε να συναντήσουν τον Κύριο στα σύννεφα. Και τότε εμείς που ζούμε επίσης θα μεταμορφωθεί το σώμα μας. Δεν πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο στα σύννεφα. Το φθαρτό θα ντυθεί την αυθαρσία και το θνητό την αθανασία. Μη σας νοιάζει τίποτα, μη φοβάσαι τίποτα. Όπως ο Ιησούς αναστήθηκε, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε, ακόμα και αν έχουμε φύγει πριν να έρθει ο Κύριος, αν και ο Κύριος έρχεται σύντομα, πιστεύω στις μέρες μας, τα σημεία το δείχνουν, αλλά ακόμα και αν κάποιος φύγει πιο μπροστά, το σώμα του θα μεταμορφωθεί και θα πάει να συναντήσει τον Κύριο. Όχι ως χαμένος, όχι με το σαρκικό σώμα του θανάτου και της φθοράς, αλλά με το πνευματικό σώμα της ζωής. Θα έχει το φυσικό σώμα, αλλά το φθαρτό λέει θα ντυθεί την αυθαρσία. Το θνητό, αυτό που πεθαίνει, την αθανασία. Τι ωραία είναι, τι ωραίες υποσχέσεις, γιατί είναι αναστημένος ο Χριστός. Εάν ο Ιησούς δεν είχε αναστηθεί, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις υποσχέσεις για τη ζωή μας. Θα ήταν σκοτεινό το μέλλον μας, δεν ξέραμε. Θα είμαστε σαν τυφλοί, θα περπατούσαμε και δεν ξέραμε γιατί ζούμε, πού πάμε, τι μας συμβαίνει. Αλλά ο Κύριος θέλει να είμαστε τυφλοί. Θέλει να βλέπουμε και να γνωρίζουμε πού στεκόμαστε, πού πάμε και τι κάνουμε. Ο Ιησούς είπε ότι όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και εδώ τι εννοεί?
όχι μόνο για το φυσικό θάνατο, αλλά και όποιος πεθάνει πνευματικά, δηλαδή αφήσει τον παλιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας και έρθει στον Χριστό να ντυθεί τη ζωή, να γίνει ένα νέο χτίσμα, ένα νέο δημιούργημα, ο άνθρωπος της ζωής και της ευλογίας. Ο Κύριος προσκαλεί κάθε ένα μας, συνεχώς, κάθε άνθρωπο να τον πλησιάσει, κάθε άνθρωπο να έρθει για να έχει τη ζωή αιώνια. Στους Φιλιππισίους 2.10 διαβάζω, λέει ο λόγος του Κύριου, Φιλιππισίους 2.10, ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Τι λέει εδώ πέρα, ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο θα γονατίσει, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Μα ποιο θα ομολογήσουν ο Κύριος? Τον Ιησού Χριστό. Ποιος είναι ο Κύριος? Ο Ιησούς Χριστός, αυτός που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Μια μέρα όσοι τον ανοιχτούν θα γονατίσουν, θα τον αναγνωρίσουν, θα τον αποκαλέσουν Κύριο. Αλλά για κάποιους θα είναι αργά τότε. Για όσους δεν έχουν τακτοποιήσει τη σχέση τους με τον Θεό. Κύριος σήμερα χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου, της καρδιάς μου, σου λέει, κοίταξε, εγώ έχω τρύπες εδώ, τα καρφιά, αναστήθηκα, τιμωρήθηκα, βασανίστηκα για τις αμαρτίες σου, οι αμαρτίες σου με πήγανε στο σταυρό, μετάνιωσε, δεν θέλω τίποτα, εσύ δεν θα περάσεις όσα πέρασε, μετάνιωσε και εγώ θα σου δώσω την αιώνια ζωή γιατί σε αγαπάω. Τι αγάπη, αγάπη ανάστασης, αυτή είναι η αγάπη του Θεού για μας, αγάπη ζωής που απορρέει μέσα από την Ανάσταση του Χριστού. Διαβάζω στον Ισαΐα 45 κεφάλαιο από το 21 μέχρι 24. Ισαΐας 45 κεφάλαιο 21 μέχρι 24. Αναντίλατε και φέρτε τους κοντά, μάλιστα ας συμβουλευτούν μαζί. Ποιος το ανοίγει λέξη αρχές, ποιος το φανέρωσε από εκείνο τον καιρό? Όχι εγώ ο Κύριος. Και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός, Θεός δίκαιος και σωτήρας. Εκτός από μένα δεν υπάρχει. Ρίξτε το βλέμμα σας σε μένα και σώθητε όλα τα πέρατα της γης. Επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος, ορκίστηκα στον εαυτό μου και ο λόγος βγήκε από το στόμα μου με δικαιοσύνη και δεν θα επιστρέψει ότι κάθε γόνατο θα λυγίσει σε μένα και κάθε γλώσσα θα ορκίζεται σε μένα. Βγήκε ο λόγος του Κυρίου και λέει έτσι θα γίνει, γιατί εγώ είμαι ο σωτήρας, εγώ είμαι ο Θεός ο δίκαιος, σε μένα πιστέψτε, σε μένα κοιτάξτε όλα τα πέρατα της γης να σωθείτε. Και βέβαια θα πούν για μένα, λέει στο 24, αφού λυγίσουν τα γόνατα και τον προσκυνήσουν και τον αναγνωρίσουν. Στον Κύριο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Σε αυτόν θα προσέλθουν και θα ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που οργίζονται εναντίον του. Τι λέει εδώ ο Κύριος? Κάθε ένας που είναι ενάντια του θα ντροπιαστεί και την ημέρα. Αλλά αυτοί που τον αγαπάνε θα δούνε το Θεό, το σωτήρα τους. Εγώ λέει, είμαι ο σωτήρας. Εγώ είμαι ο Θεός σου, ο σωτήρας σου, ο λυτρωτής σου. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Θεός σου. Σήμερα συμβιβάσου μαζί μου. Σήμερα συμφιλιώσου μαζί μου. Γι' αυτό δεν ήρθε ο Χριστός. Ήρθε σαν σωτήρας. Ήρθε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να εκπληρώσει και τις γραφές του, τον προφητικό λόγο που είχε προϋποθεί, τον λόγο των προφητών, αλλά και να μας δείξει την αγάπη του Θεού Πατέρα και να μας δείξει επίσης τον δρόμο για τον ουρανό. Και τι άραγε σταυρώθηκε ο Χριστός? Για να έχουμε αιώνια ζωή, για να έχουμε αιώνια τακτοποίηση. Διαβάζουμε γι' αυτό στους Ρωμαίους 4:25. Ο οποίος Ιησούς παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας
και αναστήθηκε εξαιτίας της δικαιοσύνης μας. Τι λέει εδώ? Ο Ιησούς παραδόθηκε, σταυρώθηκε, πέθανε εξαιτίας της αμαρτίας μας, εξαιτίας της αδικίας μας, εξαιτίας των παραπτωμάτων μας. Αλλά αναστήθηκε όχι για να μας τιμωρήσει για τα παραπτωματά μας, για τις αμαρτίες μας που τον οδήγησαν στο σταυρό, αλλά για να μας δείξει το δρόμο για τον ουρανό, να μας δείξει το δρόμο της Ανάστασης και της συγχώρεσης. Γιατί καθώς μετανοούμε, αναγνωρίζοντας ότι ο Ιησούς ο δίκαιος έπαθε για μας τους άδικους, τότε ο Κύριος έρχεται και συγχωρεί όλες τις αμαρτίες μας, όλο το παρελθόν μας, και μας οδηγεί, μπαίνει μπροστά και μας οδηγεί στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Αλληλούια. Διαβάζω Ρωμαίους, συγγνώμη, Ρωμαίους, ναι, 6-4, Ρωμαίους κεφάλαιο 6-4 εδάφιο, και λέει ο λόγος του Κυρίου. Συνταφήκαμε λοιπόν μαζί του διαμέσου του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, πώς αναστήθηκε, με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να ζήσουμε μια αναστημένη ζωή, να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Πώς? Αφού πρώτα συνταφήκαμε, πεθάναμε μέσα στο νερό. Πέθανε ο παλιός άνθρωπος στο βάφτισμα και βγήκε ο νέος που έχει ντυθεί το Χριστό. Θέλεις να περπατήσεις μια ζωή νίκης και θριάβου, γνωρίζοντας τον Θεό? Υπάκουσε το λόγο του. Μετάνιωσε για τις αμαρτίες σου. Βαφτίσου στο νερό. Και μη φοβάσαι τίποτα. Ο Θεός θα είναι μαζί σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Λέει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου, Ρωμαίους 14. Συγγνώμη, Α Κορινθίους 15-21. Μετά θα πάμε στους Ρωμαίους. Α Κορινθίους 15-21 λέει ο λόγος του Κυρίου. Διαμέσου ανθρώπου του Χριστού. Διαμέσου ανθρώπου ήρθε ο θάνατος του Αδάμ, και έτσι διαμέσου ανθρώπου του Χριστού η Ανάσταση των νεκρών. Ήρθε η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και έδιωξε τον θάνατο στον οποίο οι άνθρωποι ήταν υποτεταγμένοι και υπηρετούσαν μέσα στην πνευματική άγνοια που είχαν ζώντας σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε ο Ιησούς και έδιωξε τα σκοτάδια τους. Ήρθε ο Σωτήρας που πλήρωσε το μισθό, την ποινή για το μισθό που η αμαρτία έφερνε στον άνθρωπο, η οποία ήταν αρρώστια, προβλήματα, θάνατος. Ήρθε ο Ιησούς να μας ελευθερώσει. Τι προνόμιο, τι τιμή, τι μεγαλείο. Ήρθε ο Θεός να μας ανοίξει το νου και τη διάνοια, να καταλάβουμε αυτό το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Να έρθει ο Ιησούς και να σταυρωθεί για μένα, για σένα, για τον κάθε αμαρτωλό, για να γίνουμε η δικαιοσύνη του, για να γίνουμε ο Άγιος λαός, ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όπως λέει στους Ρωμαίους 14:9, Ρωμαίους 14:9 λέει, πέθανε για χάρη όλων, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Και αναστήθηκε για όλους. Εάν ο Ιησούς πέθανε για μένα, τότε οφείλω να ζω για αυτόν. Οφείλω να πω, Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και να πας. Θα ζω για σένα. Και διαβάζω το Ευαγγέλιο του Μάρκου, γιατί είδαμε εδώ ότι ο Ιησούς πέθανε για όλους μας. Και αφού πέθανε για όλους μας και για κάθε ένα χωριστά, οφείλουμε τότε να το αναγνωρίσουμε και να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Όπου εσύ, έτσι, εκεί και εμείς. Μάρκος λοιπόν 16 κεφάλαιο, Μάρκος 16 κεφάλαιο, 15 διαβάζω μέχρι 20. Και τους είπε ο Ιησούς, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση.
Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Τούτα τα σημεία θα παρακολουθούν εκείνους που πίστεψαν. Στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες. Εάν πιάνουν φίδια ή αν κάτι θανάσιμο πιούν, δεν θα τους βλάψει. Θα βάζουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γιατρεύονται οι άρρωστοι. Ο μεν Κύριος λοιπόν, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Και εκείνοι αφού βγήκαν έξω, κήρυξαν παντού και ο Κύριος συνεργούσε και βεβαίωνε το κήρυγμα με τα ακολουθούντα θαύματα, με τα θαύματα που επακολουθούν. Τους έδωσε οδηγίες να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, να πάνε να κάνουν μαθητές παντού. Και όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Σημεία θα ακολουθούν σε αυτό που πιστεύει. Και σήμερα έχουμε, λέμε 2023 μετά Χριστό, μα ισχύει το ίδιο πράγμα. Βεβαίως. Γιατί αφού και σήμερα μπορεί κάποιος να δεχτεί, να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, τότε σημεία θα τον ακολουθούν. Σημεία που θα βεβαιώνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός θα τους το ανταποδίδει με τα σημεία, δείχνοντας και συμμαρτυρώντας ότι εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι ζωντανός και αφού είμαι επίστρεψες, εγώ θα είμαι μαζί σου να σε οδηγήσω και να σε ευλογήσω από εδώ και πέρα. Και λέει, στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια. Θα μιλάνε νέες γλώσσες. Το βάφτισμα με το Άγιο Πνεύμα, με γλωσσολαλιά. Θα πιάνουν φίδια και αν πιούν, δεν θα τους βλάψει, ή αν πάρουν κάτι θανάσιμο, δεν θα τους βλάψει. Όχι να πάει κάποιος να κάνει κακό στον εαυτό του, μπορεί να είναι κάποιος αθελάτου, κάποιος να τον κάνουν με το ζόρι, αλλά επειδή είναι πιστός στον Θεό, δεν θα τον βλάψει. Ένας αδερφός και πάει στις Φιλιππίνες να κηρύξει, μου λέει την ιστορία, του συνέβη και προσωπικά ο ίδιος, και εκεί που έκανε το κήρυγμα δίψασε και σε ένα μέρος είδε ένα κουτάκι, νόμισε, έμοιαζε με το αναψυκτικό που έχουμε εδώ την πορτοκαλάδα, νόμισε ότι είναι πορτοκαλάδα και πήρε το οποίο με μίας. Και αυτό ήταν υγρό μπαταρίες που είναι κάτι που μπορεί να σε οδηγήσει και στο θάνατο. Άρχισε να υδρώνει, να πονάει το στομάχι του, αλλά αυτός άρχισε να λέει, όχι Κύριε, εσύ είσαι ο θεραπευτής μου, δεν δέχομαι αυτό. Τι έγινε, μετά από λίγη ώρα πήγε να κηρύξει ένα μεγάλο στάδιο, εντελώς θεραπευμένος, οι άνθρωποι δεχόντουσαν τον Χριστό. Ο Κύριος είναι αυτός που φυλάει τα παιδιά του και δεν τα αφήνει να πέσουν σε καταστάσεις τέτοιες δύσκολες, τα παιδιά που ζουν με υπακοή όμως το λόγο του Κυρίου και με αφιέρωση. Και εδώ τι τους έδωσε υπόσχεση ο Κύριος. Όπως εγώ αναστήθηκα και εσείς, είστε αναστημένοι, θα έχετε μια αναστημένη ζωή, έργα αναστημένα, γιατί αυτά είναι έργα ανάστασης, είναι έργα ζωής. Θα βάζετε τα χέρια στους αρρώστους και θα γίνονται καλά. Στο όνομα του Χριστού. Να φύγει η αρρώστια, να φύγει το πρόβλημα ψυχοπαθής, θα θεραπεύεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έδωσε στο όνομά του την εξουσία ο Κύριος. Μας δίνει την προστασία, ό,τι και να συμβεί. Θα θεραπεύουμε, δεν θα μας πειράζει κακό. Και αυτοί το έκαναν, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, έκαναν αυτό που τους είπε, έβαζαν τα χέρια στους αρρώστους και τι λέει, ο Κύριος συνεργούσε και βεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα που επακολουθούσαν. Ο Κύριος βεβαίωνε τα λόγια που μίλαγαν για τον Σωτήρα Χριστό και τις πράξεις που έκαναν για να θεραπευτούν οι άνθρωποι, ο Θεός το επιβεβαίωνε δίνοντας τέλεια θεραπεία, δίνοντας απάντηση στα προβλήματα, δίνοντας αποκατάσταση. Αυτός είναι ο αναστημένος Ιησούς. Είναι αυτός που μας δίνει ότι υπάρχει ένας αναστημένος Θεός Πατέρας, ένας ζωντανός Θεός Πατέρας, γιατί είναι μια μόνιμη ανάσταση ο Θεός Πατέρας και το Πνεύμα του Κυρίου είναι εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας κάλεσε να περάσουμε από το θάνατο, από το φυσικό θάνατο, από το ψυχικό θάνατο σε ένα πνευματικό δρόμο ζωής και τακτοποίησης. Πράξεις 4.33. Πράξεις 4.33. Και οι Απόστολοι απέδιδαν με μεγάλη δύναμη τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού. Και μεγάλη χάρη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Γιατί ήταν χάρη πάνω σε όλους αυτούς. Γιατί με μεγάλη δύναμη έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Χριστού. Λέγανε, όχι, ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν είναι νεκρός, ο Χριστός είναι αναστημένος. Το είδαμε, το ξέρουμε, είναι αναστημένος, λέγανε. Σε κάθε κατεύθυνση.
Ιωάννης 11:25. Ιωάννης 11:25. Ο Ιησούς είπε σε αυτήν: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα, ακόμα και αν πεθάνει, θα ζήσει». Τι λέει ο Κύριος με άλλα λόγια? Πίστεψε στην Ανάστασή Του και ζήσε. Πίστεψε ότι είναι αναστημένος και ζήσε μια νικηφόρα ζωή, μια ζωή Ανάστασης μαζί με τον Χριστό. Φιλιππησίους, διαβάζω κεφάλαιο 3, 7 και 10 εδάφιο. Φιλιππησίους κεφάλαιο 3, 7 και 10 εδάφιο. «Όμως εκείνα που ήσαν σε μένα κέρδη», λέει στο 7, «τα θεώρησα ζημιά για τον Χριστό. Για να γνωρίσω», λέει στο 10, «αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του, συμμορφούμενος με τον θάνατο Του». Τι λέει εδώ πέρα? Ότι όση γνώση και να είχα, όση μόρφωση και να είχα, λέει ο Παύλος, τα θεώρησα όλα σκουπίδια, τίποτα ζημιά, για να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό και το έξοχο της γνώσης. Ποιας γνώσης? Ότι ο Ιησούς έχει αναστηθεί και σώζει. Ο αναστημένος Ιησούς είναι εδώ και σώζει. Για να γνωρίσω την υπόσχεση που μου δίνει ο Κύριος για την αιώνια ζωή, εάν το δεχτώ στη ζωή μου. Φιλιππησίους 2:13 λέει ο λόγος του Κυρίου: «Επειδή ο Θεός είναι που κατοικεί μέσα μας, και το να θέλετε και το να ενεργείτε κατά την ευδοκία Του». Τι λέει? Ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα σας και να θέλετε και να ενεργείτε σύμφωνα με την ευδοκία Του. Άρα λοιπόν, εάν ο Θεός έρθει στην καρδιά σου, έρθει στη ζωή σου, τότε η επιθυμία σου θα είναι κατά Θεό, εάν δεχτείς τον Ιησού στη ζωή σου και μένεις προσιλωμένος, μη υπακοή στο λόγο Του, τότε ο Πατέρας θα σε βλέπει, προσβλέπει τον Ιησού Χριστό και θα κάνει θαύματα μέσα από σένα. Διαβάζω λοιπόν Α Θεσσαλονικής 4:14. «Επειδή αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που κοιμήθηκαν με πίστη στον Ιησού θα τους φέρει μαζί Του, μαζί με τον Ιησού και νεκροί και ζωντανοί». Όσοι βασανίστηκαν για την πίστη στον Ιησού Χριστό, και όσοι βασανίζονται είναι άνθρωποι που ο Θεός το βλέπει, που τους δικαιώνει και δεν έχουν λόγο να φοβόνται τίποτα. Αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, λέει, και ο Θεός αυτούς που κοιμήθηκαν με πίστη στον Χριστό τους έχει μαζί Του. Κανένας δεν θα χαθεί, μα πέθανε, δεν πειράζει. Ξεκουράζεται. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα ζει για πάντα με τον Κύριο. Μη φοβάσαι γι' αυτό. Λουκάς, διαβάζω Λουκάς 20:36 και λέει ο λόγος του Κύριου: «Επειδή ούτε να πεθάνουν πλέον μπορούν, δεδομένου ότι είναι εισάγγελοι και είναι γη του Θεού, επειδή είναι γη της Ανάστασης». Τι λέει? Ότι είμαστε γη της Ανάστασης. Είμαστε παιδιά της Ανάστασης, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Και δεν θα είμαστε πια οι ίδιοι, εάν προσμένουμε το σωτήρα Χριστό. Είμαστε παιδιά της Ανάστασης. Και διαβάζω Ρωμαίους 6:5. «Επειδή αν έχουμε γίνει», Ρωμαίους 6:5, «επειδή αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί Του ως προς την ομοιότητα του θανάτου Του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της Ανάστασης. Θα είμαστε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό και στην Ανάσταση». Θα Το μοιάζουμε και στην Ανάσταση. Και βέβαια θα Το μοιάζουμε, γιατί αυτό το σώμα το παλιό θα φύγει, θα αλλάξει, είναι σαν το κουστούμι που φοράμε. Το φθαρτό θα αντιθεί την αθανασία, το θνητό την αθανασία, και όλο αυτό θα δώσει δόξα στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, και τιμή. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την τιμή και το προνόμιο που μας δίνει να είμαστε μαζί και να μοιραζόμαστε το λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο, και άλλη μια φορά, καθώς ο Ιησούς πέρασε ο ίδιος τον θάνατο στη ζωή και μας έδειξε το δρόμο, και εμείς να πούμε: «Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτήν την ημέρα. Άλλη μια φορά θέλω το Πάσχα να είναι το Πάσχα το δικό μου. Θα περάσω από τη μετριότητα, από την ανυπαρξία, μέσα στην δικιά σου παρουσία.
να γίνω μεγάλος, υπηρετώντας τους άλλους, να γνωρίσω σένα και τη δύναμη της Ανάστασής σου που λες το λόγο σου και να μπορώ να αισθάνομαι, Κύριε, να έχω επίγνωση του μεγαλείου της αγάπης σου, επίγνωση της Ανάστασης, επίγνωση για τη νέα ζωή. Σε ευλογώ, Πατέρα. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, για τις ευχές προσευχές που με έχεις αναλάβει. Σε ευχαριστώ για την επίγνωση που μου δίνεις, την επίγνωση της Ανάστασης για τη νέα ζωή. Στο όνομα του Κυρίου σε ευχαριστώ, Πατέρα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για αυτό το θαυμάσιο σχέδιο της σωτηρίας μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος είναι το Πάσχα το δικό μας, όπως διαβάσαμε νωρίς, το πέρασμα το δικό μας από το θάνατο στη ζωή. Ας πιστευτούμε τη ζωή μας στα χέρια του Κυρίου. Ας περάσουμε από το θάνατο στη ζωή, μια ζωή αναστημένη. Σας ευλογώ όλους στο όνομα του Κυρίου Ιησού.